Απόσπασμα βίντεο από ένα 9 επιτυχίου στην περιοχή Νέα Μήνη. Εδώ δείχνοντας όπως φαίνεται και στο βίντεο καθαρά, κάτω από το ρεκόρ η οποία μας δίνει το εργοστάσιο στην αγορά. Είναι πολύ κοντά δηλαδή με την εσωτερική μονάδα. Φαίνεται καθαρά και είναι, μετά είναι το ηλιατήριο και πιο πάνω μετά είναι το ρεκόρ που βάζει ο τεχνικός για τη σύνδεση για την πρώτη φορά. Και όπως φαίνεται στην ίδια πλευρά της χαμηλής πιέσης, δηλαδή η κοντρή σωλήνα, έχει κάνει πάλι το μοιραίο λάθος, προφανώς από βιασύνη, δεν ήξερε καλά τη δουλειά του, τσαλάκωσε πολύ άσχημα τη σωλήνα με αποτέλεσμα πως και στα δύο σημεία δυσκολευόταν το φρέο να περάσει να κάνει τη διαδρομή του και το κύκλωμά του. Οπότε σε αυτό το κομμάτι ο μόνος τρόπος είναι ή πετάμε το κλιματιστικό ή κόβουμε τη σωλήνα πιο κάτω από το στραβό που έχει στραβώσει το στραβό κομμάτι. Διομολογούμε μια μουφα και κάνω μια σκληρή κόλληση με οξυγόνο κόλληση. Διαφορετικά δεν, πετυχα... δεν το πετυχαίνουμε γιατί εδώ το συγκεκριμένο έχει πάρα πολύ πίεση στο φρέον γιατί το συγκεκριμένο δουλεύει με φρέον R32 η οποία σημαίνει ότι ούτε δύο χρονών ερκοντήσιον δεν είναι. Αλλά εμεί θα πρέπει να αφαιρέσουμε το κομμάτι αυτό πιο κάτω από το ρεκόρ, να βάλουμε καινούργια σωλήνα χωρί τα ρεκόρ, θα αφαιρέσουμε εντελώ το ρεκόρ όπω θα φαίνεται καθαρά και στο επόμενο κομμάτι, ο οποίο έχουμε και φωτογραφίε και βίντεο. Αφού θα βάλουμε καινούργιο αφρολέξ, και καινούργιο μονοτικό, θα κάνουμε οπωσδήποτε ένα ωραίο σερβίς και καλό σερβίς και θα γίνει η τοποθέτηση σωστά και καθαρά και θα παραδοθεί προς το πελάτη με ποιοτική εργασία. Θα δείξουμε και πιο πέρα όμως πως έγινε η κόλληση. Αφαιρέσαμε εντελώ το παλιό κομμάτι. Κολλήσαμε σκληροκόλληση. Προχωρήσαμε. Καινούργια αφρολέξ παντού. Τοποθέτηση. Σέρβις και ολοκληρώσαμε την τοποθέτηση της 100% όπως έπρεπε να γίνει. Παραδόθηκε ποιοτική εργασία.